Η πρώτη ομάδα Πόλο που ιδρύθηκε στα Γιάννενα πριν από 8 χρόνια έμελε να είναι και η πρώτη που θα αγωνιστεί στη Β' Εθνική Κατηγορία Ανδρών. Ο Πύρος Ιωαννίνων είναι και επίσημα εδώ και λίγες ημέρες μέλος της Β' Εθνικής, αφού στο πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής κατέλαβε την τρίτη θέση, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο και κέρδισε επάξια την άνοδό του. Μια τεράστια επιτυχία για μια ομάδα που προσπαθεί εδώ και μια οκταετία να μάθει πόλο στους Γιαννιώτες, παρότι πρόκειται για ένα άθλημα που έχει χαρίσει τεράστιες επιτυχίες στην Ελλάδα με τα εθνικά και συλλογικά συγκροτήματα στις παγκόσμιες διοργανώσεις αλλά και στο Champions League. Πρωταγωνιστής της διάκρισης αυτής που αναβαθμίζει πλέον το άθλημα σε τοπικό επίπεδο, ο Μιχάλης Λόλης, που επέστρεψε στα Γιάννενα έχοντας αγωνιστεί στην Α1 και έβαλε στόχο να δημιουργήσει μια ομάδα από το 0. Κάποια από τα μικρά παιδάκια που βρέθηκαν στην μικρή πισίνα του κολυμβητηρίου πριν από 8 χρόνια, χωρίς καν να γνωρίζουν κολύμπι, αποτελούν μέλη της ομάδας ανδρών που πανηγύρισε την άνοδο στη Β' Εθνική. Ο πρόεδρος της ομάδας, Μιχάλης Καρέτσος, ο προπονητής Μιχάλης Λόλης, ο βοηθός του και παίκτης Μιχάλης Ασπρογέρακας και οι παίκτες Σπύρος Εφαπλωματάς και Σταύρος Κουτσοτόλης, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν, αναφέρθηκαν στην οκταετή διαδρομή και στους επόμενους στόχους του Πύρου, που είναι η παραμονή στην κατηγορία και η δημιουργία μιας ανταγωνιστικής ομάδας που θα έχει στο βασικό της κορμό παίκτες από τα Γιάννενα. Σκοπός ήταν να πούμε από την αρχή να βάλουμε το πόλο στον νομό Ιαννίνων και στην Ήπειρο. Μετά από μια πολυετή, οκταετή προσπάθεια, καταφέραμε πλέον να ανεβάσουμε την ομάδα στη Β' Εθνική, ώστε να βοηθήσουμε και τα τμήματα των υποδομών. Συγχαρητήρια καταρχήν στους παίχτες και στο προπονητικό team της ομάδος. Εγώ από την πλευρά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω και την παρελθόντουσα διοίκηση του ΠΕΑΚΗ για την άψογη συνεργασία που είχαμε, και ευελπιστούμε επίσης να πούμε με την νέα διοίκηση να έχουμε μια άψογη συνεργασία. Ναι, ο στόχος σίγουρα είναι η παραμονή, και ένας πιο μακρινός στόχος που ελπίζουμε στα επόμενα 2-3 χρόνια να τον καταφέρουμε, να ανεβάσουμε την ομάδα και στην Α2. Ο στόχος είναι καθαρά να έχουμε, δηλαδή, μέσα από την εμπειρία αυτών των αγώνων και το επίπεδο, να πούμε, το υψηλό, τα τμήματα υποδομών, οι παίχτες, οι γηγενείς μας παίχτες, να αναπτύσσουν δεξιότητες και λόγω μέσα από αυτών τις εμπειρίες και τον ανταγωνισμό του πρωταθλήματος. Είναι μια μεγάλη χαρά για εμάς και για τους προπονητές και για τη διοίκηση και για τους πρωταγωνιστές που είναι οι αθλητές της ομάδος. Η ψυχή της ομάδος είναι πάντα οι παίχτες και οι αθλητές. Και νιώθουμε και μια δικαίωση πάνω στη διάκριση αυτή, γιατί παλεύουμε συνέχεια όλα αυτά τα χρόνια και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε μέχρι τέλος. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι είχαμε και μια άψογη συνεργασία με κάποιους παίκτες που πήραμε από την Αθήνα, που ήταν και πρώην συμπαίκτες μου από τη Βουλιαγμένη. Πρέπει να το πούμε αυτό, ότι ήταν μεγάλη τιμή για το Σύλλογο να φορέσει το σκουφί του Πύρου ένα Σαφρουδάκης που ήταν κόσμημα για το ελληνικό πόλο, παίζοντας Α1 εθνική ομάδα και Champions League, για τον Ζάχο τον Αφρουδάκη, που μαζί ξεκινήσαμε αυτό το σχεδιασμό πέρσι περίπου τέτοιες μέρες, και μαζί με τον ίδιο τον Αφρουδάκη και ο Δημήτρης ο Τσίκλος και ο Γιώργος ο Κατσαούνης και ούτω καθεξής, μαζί με τους διψασμένους γηγενείς παίκτες που έχουμε, να καταφέρουμε να ανέβουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα που ήταν η άνοδος. Το θέμα είναι ότι έπρεπε να δουλεύουμε συνεχώς για να το μάθει ο κόσμος, γιατί πιστεύω ακόμη και τώρα δεν ξέρει αρκετός κόσμος ότι υπάρχει πόλο στα Γιάννενα. Πιστεύω μέρα με τη μέρα το μαθαίνει όλος και περισσότερος ο κόσμος, και θα το μάθει, γιατί μας ταιριάζει και στον Έλληνα και στον Ηπειρώτη και στον Γιαννιώτη Πολίστα. Έχουμε όλα τα ηχέγγυα για να παίξουμε καλό πόλο μελλοντικά. Οπότε θέλει η δουλειά από εμάς να αποδεικνύουμε συνεχώς ότι υπηρετούμε το άθλημά μας με σοβαρότητα, ήθος και αγάπη. Όπως έχω πει και πριν, η ψυχή της ομάδος είναι οι αθλητές. Είναι οι αθλητές, δηλαδή αυτό που με άγγιξε στην τελική φάση, κάποιους αθλητές που είχα γεννήσει στον πάγκο, εκεί που ήταν το σκορ 7-7, τους κοίταξα και ήταν διψασμένοι να μπουν μέσα. Αυτό εμένα με χαροποίησε πάρα πολύ. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μέλλον. Η ομάδα μας είναι αρκετά οργανωμένη. Έχουμε σε όλες τις ηλικίες προπονητές και στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα καλό, να έχουμε καλούς παίχτες από τις ακαδημίες μας, ώστε να είναι αυτός ο πυρήνας της ομάδας, και με 2-3 προσθήκες συνήθως να μπορούμε να είμαστε στην εκάστοτε κατηγορία που θα βρίσκεται η ομάδα και να είμαστε ανταγωνιστικοί, και αναλόγως
την κάθε περίοδο να διεκδικούμε και τους στόχους που θα έχουμε θέσει. Τώρα εγώ και ως βοηθός προπονητής που κάνω και προπόνηση στα παιδιά, στις ηλικίες πιο μικρές, πιστεύω ότι χρειάζεται να έρχονται πολλά παιδάκια να μαθαίνουν το άθλημά μας, να το βλέπουν, να το γνωρίζουν, να δουν άμα τους αρέσει και να αποφασίζουν αν θέλουν να ασχοληθούν με αυτό εν τέλει, από τη μικρή πισίνα εννοώ τώρα, από ηλικίες 5, 6, 7 χρονών, να έρχονται, να μαθαίνουν και να βλέπουν αν θέλουν να ασχοληθούν ή όχι με αυτό το άθλημα. Είναι μεγάλη μας τιμή που σε μια πόλη όπως τα Ιωάννινα, τα οποία δεν είχαν κάποια παράδοση στο χώρο, βρέθηκαν άτομα τα οποία μαζί με αυτά μας βοήθησαν να κάνουμε κάτι το οποίο είναι σχεδόν πρωτόγνωρο για την πόλη μας. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που επιτεύχθηκε αυτός ο στόχος, ο οποίος ήταν προγραμματισμένος με πλάνο και επιμέρους στόχους. Το βασικό πλάνο σίγουρα ήταν η άνοδος στη Β' Εθνική, διότι είναι μια κατηγορία η οποία είναι άκρως ανταγωνιστική στο άθλημά μας. Στη συνέχεια, οι επιμέρους στόχοι ήταν η κατάκτηση του πρωταθλήματος και είτε η κατάκτηση ενός μεταλλίου. Επιτεύχθηκαν οι δύο από αυτούς τους τρεις στόχους, δηλαδή η άνοδος και η κατάκτηση ενός μεταλλίου, το οποίο ήταν το χάλκινο. Δεν επιτεύχθηκε η κατάκτηση του πρωταθλήματος και αυτό, πέρα από μέσα σε εισαγωγικά κακό, μπορεί να θεωρηθεί πολύ καλό, διότι αφήνει μεγάλη αισιοδοξία και, να το πω έτσι, ένα αποθυμένο για τη συνέχεια. Δηλαδή, είμαστε όλοι ακόμα πιο πορωμένοι και ακόμα πιο διψασμένοι για κατάκτηση όλο και μεγαλύτερου, όλο και κάτι μεγαλύτερου. Δεν ήξερα κολύμπι όταν ξεκίνησα, μας τα μάθανε αυτά όλα οι προπονητές μας, να παίζουμε δηλαδή πόλο και να μάθουμε και να κολυμπάμε σωστά. Γιατί είναι ένα δύσκολο άθλημα που άμα δεν έχεις τις κατάλληλες βάσεις όπως το κολύμπι στην αρχή, δεν μπορείς να μάθεις πόλο στη συνέχεια. Και κατηγορία με την κατηγορία ανεβαίναμε, παίζαμε στις πιο μικρές κατηγορίες πρώτα, από το μίνι παιδών, το παιδών, των εφήβων, και φτάσαμε να παίζουμε τον ανδρών και να διεκδικούμε κάτι το οποίο ψάχναμε 2 και 3 και 4 χρόνια τώρα, την άνω δηλαδή, στη Β' Εθνική. Το καταφέραμε αυτό, εντάξει, με πολλή προπόνηση, προσπάθεια από όλους προπονητές, παίχτες, γονείς, όλοι συνέβαλαν σε αυτό με το δικό τους τρόπο και καταφέραμε να πάρουμε την τρίτη θέση και να ανέβουμε στη Β' Εθνική. Είμαστε όλοι χαρούμενοι, κοιτάμε τώρα τις μελλοντικές μας προπονήσεις να είμαστε ανταγωνιστικοί στην κατηγορία και γιατί όχι να ανέβουμε και στην Α2 κάποια στιγμή.